Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο συνέδριο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι πρώτο συνέδριο νεολαίστικης οργάνωσης αυτού του χώρου. Και βρίσκομαι εδώ σήμερα που η αριστερά δίνει μια σοβαρή πολιτική μάχη στη χώρα μας και διεθνώς, αλλά ιδιαίτερα στη χώρα μας, σε δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες. Είναι μια μάχη ενάντια στις δυνάμεις που προσπαθούν να επιβάλλουν στη χώρα μας συνθήκες κοινωνικής ισοπαίδωσης. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν. Είναι μια μάχη ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο που αγωνίζεται λυσαλέα για να διατηρήσει τα κεκτημένα των προηγούμενων δεκαετιών και που δεν πρόκειται να αποδεχτεί την ήττα του τι και αν αυτή επήλθε σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και δημοψήφισματα το 2015. Είναι μια μάχη, θα έλεγα, για να κρατηθεί η χώρα και η κοινωνία όρθια, να σταθεροποιηθεί η οικονομία και να μπορέσει ξανά αυτός ο τόπος να δουλέψει και να ευημερεύσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Και ακόμα είναι μια μάχη και ενάντια στον δικό μας κακό εαυτό, στις δικές μας αδυναμίες. Θέλω λοιπόν να σας πω από την αρχή ότι η συμβολή της οργάνωσής σας, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στις συνθήκες αυτές, είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Και το πεδίο που ανοίγεται μπροστά σας και το οποίο καλείτε να ανοιχνεύσει το συνέδριό σας, είναι γεμάτο προκλήσεις. Θέλω λοιπόν να πω εξ αρχής ότι η αριστερά δεν ενδιαφέρεται να έχει μια κυβερνητική νεολαία που θα στείνει μαγαζάκια ρουσφετιού και πελατειακής εξυπηρέτησης όπως κάναν τόσα χρόνια οι προηγούμενοι στα πανεπιστήμια. Ούτε ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά για μια νεολαία εγκλωβισμένη στην δική της αυτάρεσκη αριστερή εσωστρέφεια που θα βαφτίζει κινηματική δράση το σεκταρισμό και θα ασκεί κριτική παραμένοντας σε απόσταση ασφαλείας από την πραγματικότητα. Αυτό που συμβαδίζει με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της αριστεράς της εποχής μας και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος πρωτοπόρου, ριζοσπαστικού, που ανοιχνεύει δρόμους και παλεύει να ανοίξει δρόμους ακόμα και όταν όλοι οι δρόμοι φαίνονται να είναι κλειστοί, είναι μια νεολαία με ζωντανή πολιτική κοινωνική δράση. Παρούσα στα μεγάλα και μικρά μέτωπα της εποχής, ανοιχτή στη γνώση και στην κριτική σκέψη. Μια νεολαία που θα διεκδικεί την ηγεμονία στο χώρο της με καθαρά πολιτικούς όρους. Μια νεολαία με αρχές, με αυτοπεποίθηση, με αυτοσεβασμό. Η συγκρότηση μιας τέτοιας φυσιογνωμίας, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι στο δικό σας το χέρι. Η δική σας δουλειά και η δική σας δράση είναι αυτή που θα σας δώσει τη δυνατότητα να ακούγεται η φωνή σας, να ακούγονται οι απόψεις σας, να ακούγεται η κριτική σας. Και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά δεν φοβήθηκε ποτέ τον ανοιχτό διάλογο και την κριτική. Ο αντίπαλος για την αριστερά είναι άλλος. Δεν είναι ο ανοιχτός διάλογος ούτε η κριτική. Είναι τα φαινόμενα αλλοτρίωσης, είναι ο καριερισμός, ο παραγοντισμός, η κοινική αποξένωση από την ιδεολογία και την πολιτική μας. Και απέναντι σε τέτοια φαινόμενα πρέπει να είμαστε και κυρίως πρέπει να είστε εσείς εξαιρετικά αυστηροί. Στις μάχες που δίνουμε λοιπόν υπάρχει ξεχωριστός ρόλος και θέση για την οργάνωσή σας, για την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ρόλος που θα αναδειχτεί μέσα από την συνεχή δράση και την πρωτοβουλία. Το στίχημα για όλους μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη αλλά και την αμφίδρομη επαφή με τη νέα γενιά. Να στερεώσουμε και να διευρύνουμε τις κοινωνικές μας συμμαχίες. Και αυτό θα το κάνουμε φέρνοντας ακόμα και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες την πολιτική μας, τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας στο προσκήνιο.
και δίνοντας ξανά προοπτική και ελπίδα σε μια ολόκληρη κοινωνία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που έχουν πληγεί ολόπλευρα από τα 7 χρόνια λιτότητα στον τόπο μας. Αυτό που μέσα στον 20ο αιώνα χαρακτήριζε κάθε νέα γενιά ήταν η υπεποίθησή της πως θα χτίσει έναν κόσμο καλύτερον από αυτόν στον οποίο έζησα και στον οποίο έζησαν οι προηγούμενες γενιές, και σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Αυτές οι γενιές όμως ένιωθαν πως πατούσαν γερά πάνω στον κόσμο στον οποίο ζούσαν. Εξαίρεση ήταν ασφαλώς η περίοδοι των δύο παγκόσμιων πολέμων. Όμως τα χρόνια της κρίσης, για πρώτη φορά, σε συνθήκες ειρήνης για πρώτη φορά, οι νέοι άνθρωποι δεν νιώθουν πια καμιά σιγουριά. Νιώθουν πως πατάνε σε ένα παρόν σταθρό, όπου οι όροι της ζωής τους μπορεί να αλλάξουν προς το χειρότερο από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή τελικά νιώθουν πως δεν μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Πως το μέλλον τους δεν τους ανήκει. Αυτή την πραγματικότητα, τη σκληρή και δύσκολη, προσπαθούμε να αλλάξουμε 2 χρόνια τώρα. Να την διαγράψουμε. Γι' αυτό και ανοίγουμε με σταθερά βήματα τον δρόμο για να βελτιώσουμε βήμα-βήμα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με όποιο τρόπο μπορούμε, την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων. Έχοντας ένα συγκροτημένο σχέδιο και πολιτική για τη νέα γενιά. Για τους νέους σήμερα γύρω μας, όχι μόνο στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, αλλά και αυτούς που με 1 και 2 πτυχία και μεταπτυχιακά ψάχνουν να βρουν δουλειά ματέως, αδίκως. Για αυτούς που έχουν φτάσει στα 30 και όταν ξυπνάνε το πρωί βρίσκονται ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο, που δεν μπορούν να χαρούν τις ερωτικές τους σχέσεις, που δεν μπορούν να νιώσουν αυτόνομοι. Και αυτή την κατάσταση είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε, με σχέδιο και με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το επόμενο διάστημα έχουμε σχεδιάσει και βάζουμε μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αξιοποίηση κτηρίων ιδιοκτησίας του δημοσίου, για να στεγαστούν σε αυτά νέοι άνθρωποι. Και ετοιμάζουμε σχέδια για την οικιστική αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης, των πόλεων των μεγάλων, ώστε να δώσουμε κίνητρα να κατοικήσουν σε αυτά οι νέοι άνθρωποι και να τους ξαναδώσουν ζωή. Και γι' αυτό το λόγο επίσης σε λίγο καιρό παρουσιάζουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για νέους με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, για να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους, να έχουν το δικαίωμα να σχεδιάσουν αυτόνομα τη ζωή τους και το μέλλον τους, για να μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Να ζήσουν μαζί με τους ανθρώπους που αγαπούν και να μπορούν να κάνουν εφόσον το επιθυμούν οικογένεια. Και γι' αυτό το λόγο, σε λίγο καιρό, σε αυτή τη χώρα, θα επιδοτείται επιτέλους όχι μόνο το τρίτο, αλλά και το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Με ένα ποσό που θα ενισχύει πραγματικά τις οικογένειές τους και δεν θα είναι ανεμικό και υπό πολλές προϋποθέσεις όπως συμβαίνει σήμερα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο σχεδιάζουμε και διασφαλίζουμε την πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς και δημιουργούμε δεκάδες, εκατοντάδες νέους παιδικούς σταθμούς ώστε να μπορούν να καλύψουν όλα τα παιδιά στον τόπο από 3 ετών και πάνω. Κανένα νέο ζευγάρι δεν θα χρειάζεται να πληρώνει παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά. Ξέρετε, αυτό είναι ένα ουσιαστικό βοήθημα για κάθε νέο ζευγάρι που επιθυμεί να κάνει οικογένεια. Όπως ουσιαστικό βοήθημα είναι και αστοχλεβάζουν όσοι φρόντισαν να αφήσουν πίσω τους φεύγοντας ένα διαλυμένο και ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος. Ουσιαστικό βοήθημα είναι και η δυνατότητα των παιδιών του Δημοτικού να έχουν ολοήμερο πρόγραμμα και να τρώνε μέσα στο σχολείο, μέσα
από τα σχολικά γεύματα που την επόμενη σχολική χρονιά επεκτείνονται στα δημοτικά όλης της χώρας με στόχο να καλύψουν έως και τον μισό μαθητικό πληθυσμό στα δημοτικά σχολεία. Μιας και μιλάμε όμως για το δικαίωμα των νέων να ζήσουν στο δικό τους σπίτι και να κάνουν οικογένεια μακριά από το παιδικό δωμάτιο, να μην ξεχάσουμε και το αναφέρετο δικαίωμα να ζήσει ο κάθε νέος και η κάθε νέα μαζί με τον άνθρωπο που αγαπά. Με ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό του καθενός και της καθεμιάς. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια κατάκτηση της δικής μας κυβέρνησης και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί ήμασταν εμείς που έστω και αργά αποκαταστήσαμε μια χρόνια θεσμική ανισότητα, θεσμοθετώντας το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ετερόφυλα ζευγάρια με αντίστοιχα δικαιώματα και για τα ομόφυλα ζευγάρια, με συγχωρείτε, με αντίστοιχα δικαιώματα με αυτά που προβλέπονται για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Ξέρουμε όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολύ καλά πως αυτό που πρώτα απ' όλα δεν αφήνει τους νέους ανθρώπους σήμερα να σχεδιάσουν το μέλλον τους είναι η ανεργία. Είναι ο φόβος της μετανάστευσης, είναι η αβεβαιότητα. Παραλάβαμε το Γενάρη του 2015 μια απαράδεκτα υψηλή ανεργία στο 27%, που αν κανείς υπολογίσει το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά τους νέους ανθρώπους, πραγματικά τον πιάνει κατάθλιψη, πάνω από το 50%. Το Μάρτιο σημειώθηκε ένα θετικό ρεκόρ δεκαεξαετία στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και αυτό δεν είναι άσχετο με την συνολική πορεία. Η ανεργία βαίνει κλιμακωτά μειούμενη, έχει μειωθεί κατά 4 μονάδες. Το Μάρτιο είχαμε θετικό ρεκόρ δεκαεξαετία στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 38.517 θέσεις εργασίας. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Δίνουμε όμως μια σκληρή μάχη. Μια σκληρή μάχη μέρα με τη μέρα. Απέναντι στην πιο οδυνηρή εκ των συνεπειών που άφησαν στη χώρα μας τα μνημόνια της λιτότητας. Και θέλω να θυμηθώ και εδώ απέναντί σας κάτι που λέω συχνά στις παρουσίες μου στο εξωτερικό, στις συνόδους κορυφής, όταν θέλω να συγκρίνω τη ζημιά που έγινε σε αυτή τη χώρα. Πριν από την κρίση, πριν από το 2009, η χώρα μας είχε ανεργία περίπου στο 7,6%. Η Γερμανία αντίστοιχα στο 7,2%. Παρόμοια. Σήμερα εμείς είμαστε στο 23, πριν από 2 χρόνια ήμασταν στο 27, η Γερμανία σήμερα είναι στο 4,2. Τα χρόνια της κρίσης δεν επηρέασαν το ίδιο όλες τις χώρες στην Ευρώπη. Διότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν δεν είχαν το ίδιο πρόσημο. Αυτό που συνέβη στη χώρα μας ήταν πρωτοφανές. Αλλά αυτό που συνέβη στη χώρα μας ήταν η βαθιά επιθυμία όλων όσοι, όχι αυτοί στο εξωτερικό, στο εσωτερικό κυρίως, είχαν αγιοποιήσει ως μοντέλο οικονομίας τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Διότι όλες αυτές οι μέθοδοι και οι σκέψεις, που ως σκέψεις παλιότερα σήμερα όμως ήταν νόμοι εφαρμοσμένοι, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και κυρίως οδήγησαν στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας πλήρως ελαστικής, μιας αγοράς εργασίας που προσφέρει περισσότερο θέσεις μερικής απασχόλησης παρά θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το τελευταίο διάστημα, δίνοντας αυτή τη μάχη, παράλληλα καταφέρνουμε να έχουμε μια ροπή αντιστροφής και έτσι καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων με πλήρη απασχόληση. Αλλά δεν μας αρκούν οι στατιστικές. Το κρίσιμο είναι να βελτιώσουμε τους όρους και το περιεχόμενο της εργασίας. Να είναι πλήρης, με δικαιώματα για όλους.
κληρονομήσαμε μια κατάσταση διαλυμένων εργασιακών σχέσεων. Τα ξέρετε αυτά εσείς καλύτερα από μένα, γιατί σας τα μαθαίνει η ίδια σας η ζωή. Η ζωή των φίλων σας, των δικών σας ανθρώπων. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι η μάχη που δίνουμε για να ξαναφέρουμε την κανονικότητα σε εργασιακές σχέσεις και στη χώρα μας. Για να αποκαταστήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Και πως αυτή τη μάχη δεν τη δίνουμε μόνο έχοντας απέναντί μας τους έξω. Τη δίνουμε πρωτίστως απέναντι σε αυτούς που είναι μέσα και ήθελαν να επιβάλλουν αυτό το καθεστώς. Απέναντι σε αυτούς που καλόμαθα στο να εκμεταλλεύονται αυτοί και οι φίλοι τους τον υδρότα των εργαζόμενων και της νέας γενιάς. Και που νομίζουν ότι εσείς οι νέοι ή η πλειοψηφία των νέων πρέπει να ζουν μόνο για να δουλεύουν και να παράγουν πλούτο για αυτούς. Και αναφέρομαι σε αυτούς που μας λένε πως το να θέλουμε να δουλεύουν οι άνθρωποι με τα δικαιώματα που απολάβαναν εδώ και έναν αιώνα δεν είναι απλά μια ουτοπία, αλλά είναι αριστερή ιδεοληψία. Έτσι μας είπαν πρόσφατα στη Βουλή. Και νομίζω ότι την απάντηση τη δίνετε εσείς σήμερα εδώ, αλλά τη δίνει και όλη η νέα γενιά. Και η απάντηση είναι πως η ιδεοληψία είναι να νομίζεις πως μπορείς να καταστρέφεις τις ζωές των νέων ανθρώπων και μετά να τους κουνάς το δάχτυλο απαιτώντας να υποταχθούν. Τι είναι η ιδεοληψία? Η ιδεοληψία είναι επειδή είσαι πορφυρογέννητος, επειδή δεν χρειάστηκε ποτέ και για τίποτα να παλέψεις τη ζωή σου, επειδή θεωρείς ότι η εξουσία σου ανήκει με κληρονομικό δικαίωμα, να βλέπεις όλους τους άλλους σαν ασήμαντους και τα δικαιώματά τους σαν περιττό βάρος. Δεν περιμένουμε όμως το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να βελτιώσουμε τους όρους εργασίας στη χώρα μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της αδίλωτης εργασίας για να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη πληγή για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και ειδικά των νέων που πέφτουν θύματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Για πρώτη φορά γίνεται το αυτονόητο. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και κάνουμε μία διασύνδεση των λειτουργικών συστημάτων του ΣΕΠΕ, του ΣΔΟΕ, του ΙΚΑ, του ΑΕΡ και της ΕΡΓΑΝ. Με αυτόν τον τρόπο θα κυκλώνουμε τους παραβάτες και θα τους αντιμετωπίζουμε πιο εύκολα. Και όταν τους εντοπίζουμε θα μπαίνουν σε ένα μαύρο μητρό που θα τους αποκλείει από τα προγράμματα του ΑΕΔ και από την χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ. Όσοι παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων θα το πληρώνουν πολλαπλά. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα κάνει ελέγχους για να εντοπίζει περιπτώσεις ψευδούς αυτοαπασχόλησης που πίσω της κρύβει η υπαλληλική σχέση. Και τέλος, είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για να κάνει το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ελέγχους και στον αγροτικό χώρο. Τα φραυλοχώραφα του αίματος δεν θα μένουν πια ατιμόρυτα σε αυτή τη χώρα και θα πάψουν να υπάρχουν. Γιατί παρά το γεγονός ότι είμαστε εδώ σε δύσκολες συνθήκες και κυβερνάμε πολλές φορές τα δημοσιονομικά ζητήματα με το πιστόλι στον κρόταφο, εν τούτης είμαστε εμείς εδώ για να παλέψουμε μέχρι τέλους να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Όποιο και αν είναι το χρώμα του δέρματός τους, όποιο και αν είναι το θρησκευμά τους. Ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι κληρονομήσαμε προγράμματα κατάρτισης, τα περίφημα βάουτσερ. Προγράμματα που είχαν στηθεί για να χαρίζουν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ανεφόρων και για να πλουτίζουν αετονίχηδες σε κάποια κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να αλλάξουμε τους όρους αυτών των προγραμμάτων. Ασκήσαμε έλεγχο. Αυξήσαμε το μισθό των νέων που συμμετέχουν σε αυτά, αφαιρώντας ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα
που κατέληγαν στα ΚΕΚ, στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Κληρονομήσαμε επίσης κοινοφελή προγράμματα στους Δήμους, τα γνωστά πεντάμινα. Τα κάναμε οχτάμινα και έτσι δώσαμε στους συμμετέχοντες το αυτονόητο δικαίωμα να παίρνουν επίδομα ανεργίας μετά την λήξη αυτών των προγραμμάτων. Ξέρουμε βεβαίως πολύ καλά πως όλα αυτά δεν αρκούν. Πως η πραγματική λύση για την ανεργία περνάει μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σε μια τέτοια λογική θα σχεδιάσουμε τα νέα προγράμματα εργασίας που θα χρηματοδοτήσουμε με ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι όπως αναμένεται να συμφωνηθεί το επόμενο διάστημα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Παραγωγική ανασυγκρότηση όμως σημαίνει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Και ένα από αυτά είναι και το νεανικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Και ταυτόχρονα να κατευθύνουμε την οικονομία στην υπηρέτηση, στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αγαθών, των κοινωνικών αναγκών. Γι' αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, για πρώτη φορά διασφαλίσαμε, μετά από πολλά χρόνια, υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, προσλαμβάνουμε μέσα στην κρίση νέα μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. 1.000 διδάσκοντες, αλλά και 100 νέους ερευνητές στα ερευνητικά μας κέντρα. Ανοίγουμε επίσης τις πόρτες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε νέους διδάσκοντες, πρημοδοτώντας όσους δεν έχουν άλλη θέση διδασκαλίας. Δίνουμε τη δυνατότητα αμοιβόμενης απόκτησης διδακτικής εμπειρίας στα πανεπιστήμια σε νέους διδάκτορες. Ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την κατάσταση και να σταματήσουμε τη μεγάλη πληγή της κρίσης που είναι το λεγόμενο brain drain, δηλαδή η εξαγωγή στο εξωτερικό των πιο σημαντικών μυαλών του τόπου, των νέων ανθρώπων με πτυχία και μεταπτυχιακά. Για να σταματήσουν οι νέοι να μεταναστεύουν, για να ανοίξουν δουλειές εδώ, να γυρίσουν οι άνθρωποι μας που έχουν φύγει στην ξενιτιά. Το ΕΛΙΔΕΚ θα υποστηρίξει για τα επόμενα 3 χρόνια περισσότερους από 4.000 νέους επιστήμονες. Όχι μόνο με υποτροφίες για διδακτορικές και post-doc σπουδές, όχι μόνο με την αγορά εξοπλισμού για ερευνητικούς σκοπούς των κέντρων και των πανεπιστημίων. Το ΕΛΙΔΕΚ θα χρηματοδοτεί και ερευνητικά προγράμματα που θα προτείνουν οι ίδιοι οι νέοι ερευνητές. Και θα τους δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να γίνονται οι ίδιοι επικεφαλείς της έρευνας και να μην είναι αναγκασμένοι να τη χαρίσουν σε κάποιον καθηγητή για να τους βάλει να δουλέψουν εκεί για δικό του λογαριασμό. Εδώ έχουμε και το νέο Ταμείο για τις Επενδύσεις στην Έρευνα. Ένα πολύ σημαντικό μέσο για την νεανική επιχειρηματικότητα. Ένα ταμείο που θα ξεκινήσει με πόρους 260 εκατομμυρίων, που όμως αναμένεται να φτάσουν στο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου. Ένα ταμείο που θα κάνει 3 πράγματα. Θα παίρνει τις καινοτόμες επιστημονικές ιδέες και θα βοηθάει να μετατραπούν αυτές σε επιχειρήσεις που θα παράγουν πλούτο. Θα ενισχύει τις μικρές επιχειρήσεις που θα βασίζονται στην επιστημονική καινοτομία προκειμένου να μεγαλώσουν. Και θα δικτυώνει μεταξύ τους αυτές τις επιχειρήσεις και θα στηρίζει τα επόμενα βήματά τους, δίνοντάς τους πρόσβαση στο επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Μιλάμε με δύο λόγια για ένα πλήρες και μεγάλο σχέδιο που υποστηρίζει σε κάθε βήμα τις επιχειρηματικές προσπάθειες για την ανάταξη της οικονομίας με βάση την επιστημονική καινοτομία, την αξιοποίηση των νέων επιστημόνων, τη διασφάλιση της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και την παραγωγή πλούτου και κοινωνικά ωφέλιμων προϊόντων. Και για να γίνουν όλα αυτά, αποφασίσαμε και καταφέραμε σχεδόν να διπλασιάσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας από τον κρατικό προϋπολογισμό, φτάνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας περίπου στο 1% του ΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι αυτό το πράξαμε
μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες. Γιατί έτσι θα αλλάξουμε το τοπίο. Έτσι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε δουλειές, να παραχθεί πλούτος από τους νέους για τους νέους, να νιώσουν ξανά οι νέοι μας κοινωνικά χρήσιμοι, να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας, για να πάρει αυτή η γενιά, η νέα γενιά στις πλάτες της, την προοπτική της ανάκαμψης της οικονομίας και της ανασυγκρότησης της χώρας. Και δεν πρέπει, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποτέ να ξεχνάμε και τους νέους ανθρώπους που είτε από επιλογή είτε από ανάγκη ζουν έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και μαζί τους δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον πρωτογενή τομέα. Και γι' αυτό ήδη προσφέρουμε ενισχύσεις από 17 έως 22.000 ευρώ ανά δικαιούχο για την είσοδο νέων έως 40 ετών, λίγο μεγαλύτεροι νέοι, στη γεωργική απασχόληση και για την πρώτη τους εγκατάσταση. Και άμεσα θα προκηρυχθεί πρόγραμμα με κίνητρα για τη δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών νέων αγροτών με άξονα την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων. Και αυτό μας φέρνει στην συζήτησή μας μια άλλη μεγάλη πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, μια άλλη μεγάλη καινοτομία σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, που ακούει στο όνομα κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για τις συλλογικές μορφές επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική οικονομία είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, μα και για τον ίδιο τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Θυμηθείτε πως ο Μάρξ έβλεπε στοιχεία υπέρβασης της λογικής του καπιταλισμού ακόμη και στις πολυμετοχικές επιχειρήσεις που δεν διευθύνονταν από έναν κεντρικό καπιταλιστή. Σκεφτείτε τι υπόδειγμα οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων μπορεί να δημιουργήσουν πετυχημένα εγχειρήματα τέτοιων επιχειρήσεων. Εμείς καταφέραμε να δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο. Φέραμε τα πράγματα ως εδώ. Δικιά σας δουλειά είναι τώρα, δουλειά των νέων ανθρώπων της χώρας μας, να δημιουργήσουν τέτοια εγχειρήματα, να δημιουργήσουν τέτοιες επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε φροντίσει ώστε η λογική της συλλογικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και της κοινωνικά υποφελούς παραγωγής πλούτου να υπάρχει στις κεντρικές αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας. Είναι τώρα στη διάθεσή σας να πάρετε στα χέρια σας εσείς οι νέοι της χώρας την κοινωνική οικονομία. Να την κάνετε δικιά σας υπόθεση. Να της δώσετε το δικό σας περιεχόμενο για τις δικές σας ανάγκες. Άλλωστε το λέγαμε από την αρχή. Αυτή θα είναι η δουλειά αυτής της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης αριστεράς σε συνθήκες κρίσης. Να ανοίγει δρόμους και να φτιάχνει πλαίσια για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει αλλιώς. Να ζήσει διαφορετικά. Και για να ανοίξουν οι πολίτες με τη δράση τους νέους δρόμους και να τραβήξουν σε αυτούς τους δρόμους ακόμα και εμάς τους ίδιους. Ακόμα και τη δική μας κυβέρνηση. Γιατί έτσι καταλαβαίνουμε, αν θέλετε, εμείς και τη σχέση μας με την εξουσία. Και έτσι να την χειριστείτε κι εσείς αυτή τη σχέση. Όχι ως έναν άγωνο κυβερνητισμό. Όχι ως μια πορεία χωρίς την κοινωνία ή ξεκομμένη από την κοινωνία. Αλλά μαζί με την κοινωνία, με την δική της πρωτοπόρα δράση και διαρκώς υπό τον δικό της έλεγχο. Είναι πολλά αυτά που έχουμε κάνει, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα δύο αυτά χρόνια για τους νέους ανθρώπους. Και επιτρέψτε μου, αν μακρηγορώ αναφέροντάς τα, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι μια ευκαιρία να υποθούν αυτά. Γιατί δεν ακούγονται. Και νομίζω ότι αν κάποιες φορές παρουσιάζονται ασύνδετα μεταξύ τους και αδικούνται, έχει σημασία να αναφέρονται, διότι είναι αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων σήμερα, είναι αυτά που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής τους και της προοπτικής της ζωής τους. Επιτρέψτε μου λοιπόν να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή θεσπίσαμε την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.
Από το Σεπτέμβρη θα προσφέρουμε δωρεάν συνδέσεις ίντερνετ στους πρωτοετής φοιτητές για να διασφαλίσουμε το στοιχειώδες δικαίωμά τους στην επικοινωνία και την ενημέρωση. Αλλά και στον χώρο του πολιτισμού. Ενισχύουμε το δικαίωμα των νέων στην καλλιτεχνική δημιουργία και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από τον δρόμο της τέχνης. Επανενεργοποιούμε τις επιχορηγήσεις για νεανικά σχήματα του ελεύθερου θεάτρου και για ομάδες χορού. Μόνο στην πειραματική σχολή του Εθνικού φιλοξενήθηκαν την προηγούμενη περίοδο 32 διαφορετικές ομάδες νέων δημιουργών. Και σήμερα δίνουμε στέγη σε ερασιτεχνικές ομάδες χορού, παραχωρώντας τους χώρους για πρόβες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που μάλιστα από αυτή τη Δευτέρα ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία και σταματάει να είναι ένα άβατο των ελίτ. Τέλος, φτιάχνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ταινιών μικρού μήκους νέων δημιουργών. Γιατί η καλλιτεχνική δράση είναι ζήτημα προσωπικής έκφρασης, αλλά εν τέλει, θα έλεγα εγώ, είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμούμε. Εκτός από το πεδίο του πολιτισμού, στο πεδίο του αθλητισμού, ενισχύσαμε τα προγράμματα άθλησης για όλους τους Δήμους. Για το 2017 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ως κεντρικό της στόχο την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και θα ρίξει όλο της το βάρος στο να ανακαινήσει αθλητικούς χώρους και να δημιουργήσει νέους αθλητικούς χώρους για να διασφαλίσει το δικαίωμα των νέων στην άσκηση και στη σωματική υγεία. Και ξέρετε, τα νέα παιδιά σήμερα για να παίξουν ποδόσφαιρο, να αθληθούν, πρέπει να πληρώσουν 200 και 300 ευρώ σε έναν ιδιώτη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στις μέρες της κρίσης, στο μαζικό αθλητισμό και στην κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων. Γι' αυτό η Γενική Γραμματεία είναι έτοιμη να βάλει κάτω από την αιγίδα της ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες και κέντρα που θέλουν να οργανώσουν camps, που θέλουν να οργανώσουν διεθνείς αθλητικές συναντήσεις νέων ερασιτεχνών για την προαγωγή της άθλησης αλλά και των βαθύτερων αξιών της, της συνύπαρξης των ανθρώπων και των λαών, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας. Και οι νέοι είναι πάντοτε φορείς τέτοιων ιδεών. Για το στρατό και τη θητεία. Παίρνουμε μέτρα για να κάνουμε την περίοδο της θητείας πιο αξιοποιήσιμη για τους στρατευμένους νέους. Μπορεί να μην είμαστε ακόμα σε θέση, κυρίως για οικονομικούς λόγους, να μειώσουμε τη θητεία. Ωστόσο μπορούμε να την κάνουμε ωφέλιμη, πιο ωφέλιμη από ό,τι είναι σήμερα. Να σταματήσει να είναι χάσιμο χρόνο και αγκαρία. Με το πρόγραμμα Ωφέλιμη Θητεία, οι γιατροί μπορούν πια να κάνουν το αγροτικό τους μέσα στη θητεία τους. Και οι δικηγόροι και οι μηχανικοί να προσφέρουν έργο στο στρατό που θα πιστοποιείται ως προϋπηρεσία. Ήδη στο ναυτικό δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος ECDL και προσεχώς αυτό θα υπάρξει σε όλα τα σώματα. Επίσης, για μια σειρά από τεχνικά επαγγέλματα θα υπάρχει εκπαίδευση και πιστοποίηση μέσα στο στρατό. Και ακόμη οργανώνουμε και εδώ την αξιοποίηση των νέων επιστημόνων μας στην αμυντική βιομηχανία της χώρας. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτά. Προωθούμε σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της στράτευσης και στα δικαιώματα που συνεπάγεται. Οι αξιωματικοί του στρατού, ακόμα και οι νεότεροι και οι πιο χαμηλόβαθμοι, μπορούν πλέον να συνδικαλίζονται σε επίπεδο περιφερειακών ενώσεων για ζητήματα μέρη μας. Ενάντια σε συντηρητικές αντιλήψεις και στερεότυπα για το στρατό, δημιουργήσαμε γραμμή υποστήριξης όπου ανωνύμως μπορεί ένας οπλίτης να καλέσει και να λάβει ψυχολογική υποστήριξη αν οι συνθήκες της θητείας του τον πιέζουν. Ακόμη, αλλάζουμε το πλαίσιο για τον τόπο που θα υπηρετεί ο κάθε οπλίτης, ώστε να αντικειμενικοποιήσουμε την επιλογή και να βάλουμε τέλος σε αυτή την αθλειότητα των ρουσφετιών στο στρατό, που είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος που εμείς πρέπει να το σταματήσουμε. Ένα μήνα πριν τη στράτευση, ο υποψήφιος οπλίτης
θα μαθαίνει το στρατόπεδο στο οποίο θα πάει να υπηρετήσει μετά από τον πρώτο μήνα της θητείας του. Το οποίο στρατόπεδο, ο τόπος δηλαδή, θα έχει οριστεί με αντικειμενικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Διαχειριζόμαστε όμως διαφορετικά, συντρόφισσες και σύντροφοι, και το ζήτημα της ανυποταξίας. Η θητεία παραμένει μια υποχρέωση με όρους ισότητας για όλους τους Έλληνες, ωστόσο όσοι για διάφορους αντικειμενικούς λόγους δεν κατάφεραν να την εκπληρώσουν, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Ήδη έχουμε μειώσει τον χρόνο που πρέπει να υπηρετήσει κανείς πριν εξαγοράσει τη θητεία του όταν φτάσει τα 33 του χρόνια στις 20 μέρες, ενώ πριν ήταν στις 40 μέρες. Όσοι επιμένουν να είναι ανυπότακτοι, πληρώνουν με το σχετικό πρόστιμο των 6.000 ευρώ, αλλά άπαξ σταματάει έτσι η εκδικητική πρακτική του να τιμωρείται κανείς με απανωτά πρόστιμα και τεράστια ποσά για το ίδιο παράπτωμα. Και τέλος, δίνουμε την δυνατότητα πραγματοποίησης εναλλακτικής θητείας και στις μεγάλες πόλεις, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και σχεδιάζουμε την μείωση της διάρκειάς της, ώστε να σταματήσει αυτή να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά να αποκτήσει κοινοφελή χαρακτήρα. Και κάπου εδώ επιτρέψτε μου να μιλήσω και για τη μεγάλη συμβολή του στρατού στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Γιατί ήταν τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας, αυτά που με τεράστια επάρκεια έστησαν τα κέντρα υποδοχής. Και ήταν πολλοί και είναι πολλοί οι δημοκρατικοί και ανθρωπιστές αξιωματικοί που διευθύνουν ακόμη τις ενέργειες και συμβάλλουν στη συνύπαρξη των τοπικών κοινωνιών με τους πρόσφυγες που φιλοξενούν. Και αυτό το πρόσωπο του στρατού, ένα πρόσωπο σύγχρονο και δημοκρατικό, είναι το πρόσωπο που επιθυμούμε και αξίζει να το επικροτούμε όταν το βλέπουμε. Αλλαγές όμως γίνονται και στην αστυνομία. Και αποδεικνύουμε πως το σώμα αυτό μπορεί με κατάλληλη καθοδήγηση να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό χωρίς να είναι εχθρικό προς τον πολίτη και χωρίς να ακολουθεί το δόγμα της μηδενικής ανοχής που γνωρίσαμε πρόσφατα. Αποδεσμεύσαμε εκατοντάδες αστυνομικούς από υπηρεσίες προστασίας επισήμων προσώπων, όπου επί σειρά ετών χρησιμοποιούνταν ως ορντινάτσες ή διατέθηκαν με ιερούς φετολογικά κριτήρια. Οι αστυνομικοί αυτοί επιστρέφουν τώρα στους δρόμους για να υπηρετούν τους πολίτες. Καταργήσαμε την ομάδα Δέλτα, που είχε βαρύ και πολύ αρνητικό παρελθόν ως σώμα κυρίως βίαιης καταστολής λαϊκών αγώνων και κινητοποίησης. Και τέλος, κάναμε μία ακόμα σημαντική αλλαγή. Οι νέοι που αποφυτούν από τις αστυνομικές σχολές δεν μπαίνουν απευθείας στα ΜΑΤ, αλλά υποχρεωτικά περνάνε ένα σημαντικό διάστημα σε άλλες θέσεις που τους φέρνουν σε επαφή με τον πολίτη και τους βοηθούν να εμπεδώσουν μια επαγγελματική συνείδηση. Ξέρετε, δεν έχουμε αυταπάτες. Η αστυνομία έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές εναντίον του λαϊκού κινήματος. Κάποιοι εξέθρεψαν και ανέκτηκαν ακόμη και φασιστικούς θύλακες μέσα στην αστυνομία. Γιατί τους έβλεπαν ως μικρότερο εχθρό από ότι ο αγωνιζόμενος λαός. Αυτές οι νοοτροπίες, ξέρετε, δεν ξεριζώνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι όμως σταθερός στόχος της δουλειάς μας σε αυτό το τομέα. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα ακόμα και σε τομείς όπου ασκείται κριτική. Και εσείς είστε εδώ ως οργάνωση νεολαίας να ασκείτε κριτική και σκληρή κριτική στις κυβερνητικές επιλογές. Επίσης, συντρόφισσες και σύντροφοι, να μην ξεχνάσουμε και τα δικαιώματα των νέων. Να μην ξεχάσουμε όμως ειδικότερα τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας, που κάποια στιγμή, και ιδίως των νέων συνανθρώπων μας, που κάποια στιγμή στη ζωή τους, για λόγους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς, οδηγήθηκαν στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν σταματάμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που χρειάζονται την πολιτεία,
όταν βρίσκονται σε μια φυλακή ή σε μια δομή απεξάρτησης. Δεν σταματάμε να προσπαθούμε να τους σηκώσουμε όρθιους να μπουν και πάλι στην κοινωνική ζωή. Να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γι' αυτό και σήμερα λειτουργούν πλέον δημοτικά και γυμνάσια σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα που φιλοξενούν νέους ανθρώπους. Στις φυλακές Αυλώνα υπάρχει και Λύκειο, αλλά και η ΕΚ. Επιβραβεύουμε τους κρατούμενους που αποφασίζουν και καταφέρουν να σπουδάσουν και τους δίνουμε τη δυνατότητα μεταγωγής σε φυλακή κοντά στη σχολή φοιτησής τους για να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Δίνουμε 20 υποτροφίες το χρόνο για φοιτησή τους στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δημιουργούμε συνεδριστικές επιχειρήσεις από πρώην φυλακισμένους και πρώην εξαρτημένους που δραστηριοποιούνται ακόμη και στην προετοιμασία των σχολικών γευμάτων που πολλαπλασιάζονται τότε στις μέρες στα σχολεία. Και ξέρετε κάτι, όπου συμβαίνει αυτό, οι τοπικές κοινωνίες και οι γονείς των παιδιών, μετά την πρώτη δυσπιστία, γνωρίζουν τους ανθρώπους αυτούς και τους αγκαλιάζουν, όπως αγκαλιάζουν και την πρωτοβουλία. Το επόμενο διάστημα ξεκινάνε στις φυλακές και προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης στην απασχόληση. Κανένας νέος κρατούμενος δεν μπαίνει πια σε πειθαρχικά κελιά, γιατί τα καταργήσαμε. Και δημιουργήσαμε πρόγραμμα άθλησης κρατουμένων που το Σεπτέμβριο θα επεκταθεί σε όλες τις φυλακές. Τέλος, δημιουργούμε ένα πλήρες και σύγχρονο σχέδιο για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Φτιάχνουμε ένα πλέγμα μονάδων ανοιχτής, σημειελεύθερης και κλειστής διαβίωσης έξω από τις φυλακές για τους ανήλικους κρατούμενους. Ειδικά όμως το ζήτημα των εξαρτήσεων δίνουμε σημαντικό βάρος. Ο προϋπολογισμός του ΟΚΑΝΑ αυξήθηκε κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Ιδρύουμε το πρώτο σχολείο σε δομή απεξάρτησης, το σχολείο του 18 Άνω, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Και πλέον οι πολιτικές πρόληψεις αφορούν και τις νέου τύπου εξαρτήσεις, όπως για παράδειγμα την εξάρτηση από τον ηλεκτρονικό τζόγο. Άφησα για τελευταίο στην παρέμβασή μου το θέμα που αφορά την παιδεία. Και το έκανα για να πω ότι εδώ βρίσκεται η καρδιά όλου μας του σχεδίου για το μέλλον της χώρας και της νέας γενιάς. Για μια κοινωνία με ανθρώπους ικανούς για κριτική σκέψη, απαλλαγμένους από στερεότυπα και αντιλήψεις που περιορίζουν τους ορίζοντες της σκέψης και της ψυχής τους, που θα μπορούν να εμπλέκονται σε όσο περισσότερα πεδία της πραγματικότητας γίνονται. Για να θυμηθώ και την φράση του Μπροντέλ, να μπορούν να διαβάζουν όλες τις σελίδες μιας εφημερίδας, δηλαδή να αντιλαμβάνονται όσα συμβαίνουν στους αντίστοιχους τομείς της ζωής και να μπορούν να τα αξιολογούν και να συμμετέχουν σε αυτά. Να είναι με δύο λόγια πολίτες. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές που ήδη έχουμε κάνει στα σχολεία, που για πρώτη φορά φέτος άνοιξαν στην ώρα τους με βιβλία και καθηγητές στη θέση τους. Αλλαγές όπως η επέκταση του ολοήμερου σχολείου, η αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμινα στα γυμνάσια και η μείωση των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις σε 4 μαθήματα. Η θέσπιση της θεματικής εβδομάδας για να συζητηθούν ανοιχτά στα σχολεία θέματα που απασχολούν τους νέους, όπως οι εξαρτήσεις ή οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Θέματα που ο κοινωνικός συντηρητισμός έχει αφήσει εκτός σχολείου, για να τα μαθαίνουν οι μαθητές μέσα από αμφισβητούμενες αξιοπιστίας, sites και έντυπα. Δώσαμε και ιδιαίτερο βάρος στην ειδική αγωγή, με τον μεγαλύτερο από ποτέ αριθμό προσλήψεων σε αυτό το τομέα. Δημιουργήσαμε τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια, ώστε τα παιδιά με αναπηρίες να αποκτούν ικανότητες που θα τους προσφέρουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και χαρά. Συνεχίζουμε, επιδιώκοντας με τις συνενέσεις, αλλά συνεχίζουμε σταθερά, να προετοιμάζουμε τις αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των θρησκευτικών και της ιστορίας, μακριά από παροχημένες ομφαλοσκοπικές αντιλήψεις. Η εκπαίδευση πρέπει να κάνει τους μαθητές να αντιλαμβάνονται την κοινωνία και τον κόσμο που τους περιβάλλει
και να μαθαίνουν τις διαδικασίες που οδήγησαν σε αυτόν. Να καταλαβαίνουν δηλαδή τον εαυτό τους και τη χώρα μας ως κομμάτι αυτού του κόσμου. Σημαντικό, αναμφίβολα σημαντικό, αλλά όχι ως μοναδικό κέντρο αυτού του κόσμου. Γι' αυτό και ο κόσμος μας, ο στόχος μας είναι να συνδέσουμε την διδασκαλία της ιστορίας με αυτήν των κοινωνικών επιστημών. Και βεβαίως εντάσσουμε με συνέπεια και από θέση αρχής τα προσφυγόπουλα μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Με την στήριξη ενός μεγάλου κινήματος αλληλεγγύης και ενημερώνοντας τον κόσμο και απομονώνοντας τις ακραίες φωνές. Το μεγάλο όμως ερώτημα για την παιδεία και κυρίως για το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος στον τόπο μας είναι το Λύκειο. Είναι το τι θα γίνει με το Λύκειο. Το Λύκειο που αυτή τη στιγμή επικαθορίζεται από τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες είναι βεβαίως αδιάβλητες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά καθόλου αξιόπιστες. Αξιόπιστες σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, όχι τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, αλλά το αποτέλεσμα. Γιατί εξοντώνουν την εφηβεία, εργαλοποιούν απολύτως τη γνώση και οδηγούν στην πλειονότητά τους τα νέα παιδιά στο να σπουδάσουν κάτι άλλο από αυτό που επιθυμούν. Στόχος μας λοιπόν είναι το Λύκειο να ανακτήσει την αυτονομία του. Μελετάμε ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αντικειμενικό και ιππιότερο, βασισμένο στη συνειδητή επιλογή των μαθητών και όχι στη βαθμοθυρία και στα φροντιστήρια. Και βεβαίως αυτός ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει και είναι σκόπιμο η δική σας οργάνωση να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον διάλογο. Άκουσα πριν τον γραμματέα σας να λέει «Δεν κάνουμε βήμα πίσω στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων». Συνυπογράφω αυτή τη δήλωση. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να κάτσουμε μαζί και να δουλέψουμε. Γιατί ο ασφαλέστερος τρόπος να μπορέσεις να καταργήσεις κάτι είναι να έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε αυτό που θα το αντικαταστήσει να είναι ευσταθές. Και γι' αυτό εργαζόμαστε σκληρά στο Υπουργείο Παιδείας και πιστεύω ότι η οργάνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβάλλει σε αυτό το διάλογο. Για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, έχει ολοκληρωθεί ένα σχέδιο αλλαγών στη διοικητική τους λειτουργία, το οποίο αναμένεται να έρθει άμεσα σε διαβούλευση. Το ίδιο ισχύει για το σχέδιό μας για τα μεταπτυχιακά, που επιβάλλει σαφείς όρους για την αποτίμηση του κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, βάζει φρένο στα εξωφρενικά δίδακτρα και αμβλύνει κατά πολύ την ταξικότητά τους. Το λέμε και το υλοποιούμε πως σε αυτή τη χώρα όποιος έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει, όποιος έχει την ικανότητα να σπουδάσει, θα έχει πια και τη δυνατότητα να σπουδάσει. Με υποτροφίες, με τη διασφάλιση του δικαιώματος η στέγαση μέσω ενός προγράμματος για την ανέργεση νέων εστιών που έχουμε ήδη βάλει μπροστά με κάθε πρόσφορο τρόπο. Γιατί η δική μας αντίληψη, συντρόφοι και σύντροφοι, για την αριστεία είναι αυτή. Άριστος είναι ο νέος άνθρωπος που διαπρέπει, ακόμη και αν του λείπει το οικονομικό και το πολιτισμικό κεφάλαιο από την οικογένειά του. Είναι αυτός που σπουδάζει, ενώ είναι αναγκασμένος ταυτόχρονα να εργάζεται και τα καταφέρνει άριστα και στα δύο. Άριστα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τα παιδιά από τον καταβλισμό των Ρωμά στο Δεδροπόταμο της Θεσσαλονίκης που θα τα τιμήσει την επόμενη εβδομάδα η Βουλή, γιατί διέπρεψαν σε διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής. Είναι τα παιδιά που μέσα από τις φυλακές και από τον εφιάλτη της εξάρτησης στάθηκαν στα πόδια τους και συνεχίζουν τις σπουδές τους. Είναι ο νέος επιστήμονας που κάνει την επιστημονική ανακάλυψη να έχει κοινωνική χρησιμότητα. Και η πρώτη του σκέψη
Η πρώτη του σκέψη δεν είναι πώς αυτή την ανακάλυψη θα την πατεντάρει, αλλά πώς θα την αξιοποιήσει για την κοινωνία, πώς θα είναι κρίσιμη, χρήσιμη για τον κόσμο. Μα πάνω απ' όλα, αριστεία στην εκπαίδευση είναι δύο πράγματα. Η αντίληψη της κοινωνικής αποστολής της παιδείας, ο ρόλος της στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος για τους πολλούς και η συνειδητοποίηση του ότι κανείς δεν αριστεύει από μόνος του. Κάθε ατομικό επίτευγμα βασίζεται σε μια συλλογική δουλειά. Βασίζεται σε δομές και γνώσεις που προϋπήρξαν. Βασίζεται στη δουλειά ανθρώπων που αποτελούν στο σύνολό τους το εκπαιδευτικό σύστημα. Βασίζεται στην εκπαιδευτική και επιστημονική ικανότητα των σχολείων και των πανεπιστημίων μας, που δημιουργεί χώρους, που πρέπει να δημιουργούν χώρους σπουδών και κριτικής σκέψης. Εμείς πιστεύουμε σε αυτές τις αξίες. Και πιστεύουμε πως αυτές τις αξίες τις εστερνίζεται στην πλειοψηφία της νέα γενιά του τόπου μας. Και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που εμείς τη νέα γενιά δεν τη φοβόμαστε. Τους νέους ανθρώπους δεν τους φοβόμαστε. Ακόμα και όταν μας ασκούν σκληρή κριτική, ίσα-ίσα, τότε είναι που δεν τους φοβόμαστε. Και ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι στον τόπο μας ήταν πάντοτε σύμμαχοι σε μεγάλες αλλαγές και ανατροπές. Ήταν αυτοί που αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της μεγάλης εκλογικής επιτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Ήταν αυτοί που αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της μεγάλης επιτυχίας στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού. Και είναι αυτοί που σήμερα είναι αόρατοι κάτω από τα ραντάρ. Κάτω από τα ραντάρ των μετρήσεων της κοινής γνώμης και που περιμένουν να κρίνουν αυστηρά, αλλά θα κρίνουν δίκαια. Και ένας από τους λόγους, συντρόφισσες και σύντροφοι, που θέλουμε εμείς τους νέους ανθρώπους στην πρωτοβορία και στο κέντρο των αποφάσεων, είναι γιατί πιστεύουμε στις ιδέες, στις απόψεις τους και στη δράση τους. Γι' αυτό άλλωστε δεν φοβηθήκαμε να φέρουμε τη νέα γενιά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Δεν φοβηθήκαμε όπως άλλοι την ψήφο των 17άριδων και την καθιερώσαμε. Και από τις επόμενες εκλογές οι 17άριδες θα έχουν τη δυνατότητα όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες να ψηφίσουν και να κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορεί να σας κούρασα αναφερόμενος ιδιαίτερα στα πεπραγμένα της κυβερνητικής μας προσπάθειας στον χώρο της νεολαίας. Το έκανα κυρίως διότι τις τελευταίες μέρες ακούω από παντού ότι έλα μωρέ, αφού αναγκαστήκανε και αυτοί να υπογράψουν μια συμφωνία με τους δανειστές, δεν έχουν καμιά διαφορά από τους άλλους. Δεν έχουν παράλληλο πρόγραμμα, δεν έχουν άλλο πρόγραμμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή ήταν μια μικρή μονάχα αναφορά σε πεπραγμένα, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι οι δυνατότητες που έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερες και ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε καλύψει αυτές τις δυνατότητες. Η άποψή μας είναι ότι μπορείς να παράξεις πολιτική ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες και κυρίως είσαι υποχρεωμένος να δίνεις τις μάχες καθημερινά. Επιτρέψτε μου ο επίλογος της ομιλίας μου στο πρώτο συνέδριό σας να έχει μια ιδιαίτερη αναφορά σε εσάς, στην οργάνωσή σας. Οι περισσότεροι από εσάς στρατευτήκατε στην αριστερά σε μια εποχή δύσκολη, ωραία, αλλά δύσκολη πολύ. Οργανωθήκατε σε μια στιγμή όπου τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Μα το κάνατε για να γίνουν τα πράγματα όπως τα ονειρεύεστε. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να σας το πάρει. Κανείς δεν μπορεί να σας το αμφισβητήσει. Μόνο εσείς μπορείτε να το χάσετε, αν ξεχάσετε και αν φοβηθείτε. Αν ξεχάσετε πως η αριστερά γράφει όχι απλώς την δική της ιστορία, μα την ιστορία του ελληνικού λαού. Και αυτό το κάνει κυρίως όταν είναι πραγματικό κομμάτι του λαού. Όταν συμμετέχει στις ανάγκες και στις προτεραιότητές του. Όχι όταν
αποστρατεύεται και αναζητά την ησυχία και την ανάπαυση στα μοναστήρια της θεωρητικής αυταρέσκειας και της θεωρητικής αυτοικανοποίησης. Και αν φοβηθείτε πως αυτό το έργο είναι πολύ μεγάλο για σας, αν σας φαίνεται η αποστολή αυτή μεγάλη, τότε συντρόφισσες και σύντροφοι, να μεγαλώσετε κι εσείς. Οι παλιοί μας έλεγαν κάποτε, κόμμα είναι αυτός που φέρνει στο κόμμα άλλον έναν. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Να μεγαλώνετε και να δυναμώνετε. Να δυναμώσετε την οργάνωσή σας. Και να θυμάστε πως η αριστερά σημαίνει αγώνας και πρακτική. Σε όλες τις συνθήκες. Και στις δύσκολες, βεβαίως και στις εύκολες. Και τώρα, στις μέρες τις περίεργες, τις δύσκολες και παράξενες. Σημαίνει δουλειά με την κοινωνία και σημαίνει να μάθουμε να νικάμε το φόβο. Και τον φόβο τον νικάει ένα πράγμα μόνο, η συλλογικότητα. Αυτό ξέραμε, αυτό μάθαμε ξανά σε αυτή τη δύσκολο, σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, το περιπετειώδες ταξίδι που μας έφερε στην κυβέρνηση, μας έφερε στη σύγκρουση με τους δανειστές, μας έφερε στη διπλή εκλογική αναμέτρηση, μας έφερε στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015. Και όταν για κάποια στιγμή μπορεί και να φοβηθήκαμε, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και κρατηθήκαμε. Και ο λαός ήταν αυτός που μας έδωσε δύναμη ξανά για να συνεχίσουμε, γιατί αναγνώρισε κάτι πάρα πολύ απλό. Πως εμείς δεν είμαστε το ίδιο με όλους αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα και που λαϊλάτισαν τη χώρα για χρόνια. Πριν από λίγες μέρες, συντρόφισσες και σύντροφοι, με απόφαση του Νίκου του Βούτση, του Πρόεδρου της Βουλής και της Βουλής στο σύνολό της, αποφασίσαμε να τιμήσουμε έναν μεγάλο ήρωα της αριστεράς, του ελληνικού λαού και όλων των δημοκρατών του κόσμου, τον Νίκο Μπελογιάννη. Έναν άνθρωπο που εκτός από κομμουνιστής, αγωνιστής, πολεμιστής και διανοούμενος, ήταν και κάτι ακόμα, το οποίο δεν το αναφέραμε στην εκδήλωση αυτή. Νέος. Πολύ νέος. Έφυγε στα 37 του μόλις χρόνια, όταν στάθηκε απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και στάθηκε απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα για την τιμή του λαού, για την ελευθερία και την ειρήνη, για να τιμήσει το παρελθόν των αγώνων, για να βγάλει το παρόν από την λάσπη και να ρίξει φως στο μέλλον. Για μια ζωή, όπως μας έλεγε, στον πόη των ονείρων, για μια ζωή στον πόη των ανθρώπων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η δικιά σας είναι αυτή η ζωή, της γενιάς σας. Μην χαριστείτε και μην τη χαρίσετε σε κανέναν. Μπείτε μέσα και δείξτε μας αυτά που εμείς σήμερα ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Καλούς αγώνες, καλή δύναμη. Να είναι το ταξίδι σας στην οργανωμένη πάλη της αριστεράς, γεμάτο συγκινήσεις, γεμάτο πάλι αγώνα, διεκδίκηση και πάθος. Η ζωή χωρίς πάθος δεν έχει νόημα. Γεια σας.